Πας να πάρεις εσύ την Εύα, γιατί δεν νομίζω να θέλει το Μάνο για βοηθό της. Θα πάω εγώ, σε πήγαινε για τη διαθήκη και τα λέμε στις Δάφνες. Ναι. Έλα, Λουκά, πού είσαι? Στην πόρτα, ετοιμάζομαι να πάω να πάρω τη διαθήκη με την ώρα. Γι' αυτό σε πήρα, μπορεί να μου τη στείλεις με φάξη στο γραφείο? Ναι, μόλις την πάρουμε θα σας τη στείλω. Ωραία, θα περιμένω. Άντε ρε Λουκά, μας πέθανε στην αναμονή. Λίγο νερό, έλειος, Αγγελιαφόρος. Λέγε ρε, τη διαθήκη την έφερες. Λίγο νεράκι εσείς και εγώ τη διαθήκη. Θα πάω εγώ. Και εσείς θα του χρειαστείτε λίγο νερό με το πέρας της αναγνώσεως, σας το λέω. Τόσο πολύ. Ξέρετε, ακούσαμε για τη διαθήκη, είναι αλήθεια. Αμύθιτη περιουσία, ανελέητα μυστικά. Προχώρα. Λοιπόν. Αφήνει τον εγγονό του. Με διαχειρίστρια τη μητέρα του εγγονού αυτού, δηλαδή την Εύα μας. Ευχαριστώ, Δάφνη. Λέγε, παιδάκι μου, διάβαζε. Το πιστεύω. Κάτσε, παιδί μου, λοιπόν. Αφήνει δολάρια, ελβετικά φράγκα, χρυσό και διάφορα άλλα. Τι? Αξίας. Δεν έχω κάνει την ακριβή σούμα, τώρα πάνω κάτω θα σου πω. Γύρω στα 50 με 60 εκατομμύρια. Ευρώ! Όχι, βόλτ. Ευρώ, Δάφνη μου, τι να είναι, ευρώ. Συγγνώμη, 50 με 60 εκατομμύρια αφήνει στο γιο μου και θα με διαχειρίστρια εγώ. Εξού και οι απόπειρες. Ρε παιδιά, εδώ μιλάμε για τρελό χρήμα. Ειδικά για πατήρι, κάτι είχε και άφησε πίσω του. Στέκουν αυτά, Λουκά. Ου, εδώ έχω λογαριασμούς τραπέζης, κωδικούς, απ' όλα. Συγγνώμη, στη γυναίκα του και στο γιο του δεν άφησε τίποτα, δηλαδή. Υπογλώσσια. Αφήνει υπογλώσσια. Όχι, εσείς θα χρειαστείτε την υπογλώσσια για να μπορέσουμε να περάσουμε. Στο μέρος βου. Στέφανε, ευχή μου είναι η επιστολή αυτή να σε βρίσκει σε έναν καλό και γερό γάμο. Εύχομαι από καρδιάς να έχεις στο πλάι σου μια άξια σύζυγο και να μην στάθηκες άτυχος σαν εμένα. Τώρα που έμαθες την αλήθεια, ελπίζω να κατανοήσεις την επιλογή μου να κρατήσω τη μητέρα σου μακριά από την περιουσία μας. Σπύρος Λαζαρίδης. Μια αντίδραση, ρε παιδιά. Κάποιος, κάτι. Λίγο πάγω, ρε παιδιά. Έχει μου διώσει το κεφάλι μου. Νικολάκη μου, κανένα σχόλιο εσύ? Γιατί ειδικά εγώ? Τσαχπινούλης ο πατέρας σου, ε. Τώρα τι καταλαβαίνεις, θέλεις να ξεσπάσω πάνω σου? Νικόλα, κάπου μπορεί να έχεις έναν αδερφό ή μία αδερφή. Όχι πάλι, ρε γαμούτο. Γιατί πάλι σε μένα? Μη ρώτας εμάς. Ρώτα το Λαζαρίδη που τα μαρτύρησε όλα. Πού μπορεί να είναι αυτό το παιδί? Δεν ξέρω αν γεννήθηκε καν. Γιατί εγώ δεν μπορεί να το ρίξει μετά από αυτήν την ιστορία. Ηλία, εσένα πάει κάπου το μυαλό σου? Ιδέα δεν έχω. Το μόνο που ήξερα είναι ότι εκείνο τον καιρό έγιναν πολλά και επαληθεύτηκα. Παιδιά, η ουσία είναι ότι έχουμε μία φίλη ζάπλουτη. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν ξέρω τι να πω. Τι να πρωτοπιστέψεις κι εσύ? Ο γάμος σου ήταν ένα σχέδιο για να φτάσουν τα λεφτά στα χέρια κάποιον. Ουσιαστικά ήμουνα αυτή που θα γεννούσε τον κληρονό μου. Τι λέμε τώρα, ρε παιδιά, τι λέμε? Δηλαδή, τα ήξερε όλα ο Στέφανος από την αρχή? Φυσικά, εννοείται. Γι' αυτό και την παρακαλούσαν εγώ να τη στεί να γυρίσει σπίτι, αφού του χωρίσανε. Χάσανε την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά. Γι' αυτό η πεθερούλα μου έταζε τον ουρανό με τ' άστρα. Και όταν είδε ότι δεν τη βγαίνει, πήγα να με βγάλει από τη μέση. Άρα ο Μάνος είχε δίκιο. Αλληλούια. Έπρεπε να φτάσουμε μέχρι εδώ για να με πιστέψετε. Να σου πω, μην βγαίνεις και από πάνω τώρα. Ήξερες για την κληρονομιά και το κράτησες για τον εαυτό σου. Σας είπα τι ήξερα. Τις λεπτομέρειες και εγώ τώρα τις μαθαίνω. Αυτό που ήξερα όμως για σίγουρα είναι ότι ο καρτέλης κινείται βάσει σχεδίου. Και εγώ ήθελα να κληρονομήσει ο Άγγελος. Ο οποίος ζει από ένα θαύμα, έτσι. Αν ήξερα λεπτομέρειες θα τον προστάτευα καλύτερα. Αλλά και εγώ δεν είχα καταλάβει τι παίζει. Αν δεν ήταν ο αστυνόμος, ακόμα θα ψαχνόμασταν. Λοιπόν, τώρα που ξεμουνδιάσαμε, δεν κοιτάμε και λίγο τα πρακτικά? Δηλαδή, τι θέλεις να πούμε? Ο Στέφανος σίγουρα θα προσβάλλει αυτή τη διαθήκη. Λογικά, ναι. Έχει και το δικαίωμα και κάθε λόγο να το κάνει. Θα τεθούν και ζητήματα νόμιμης μοίρας. Υπάρχει προηγούμενη διαθήκη που κληροδοτεί το Στέφανο. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε τρεχάματα, ο καλός μου κι εγώ. Ακούσε, Βάκη μου. Τρεχάματα. Και δεν μιλάμε τώρα για τα πηγενέλα σε τράπεζες, εφορίες και τα ρέστα,
Αρχίζει μαραθώνιος εργασιών. Το 20% είναι πολύ φιλική τιμή, φιλικότατη δηλαδή. Το αφεντικό τελάρθηκε, ξεπουλάμε. Μη σε νοιάζει, θα βρει φθηνότερο. Εσύ τώρα γιατί πετάγεσαι? Εγώ μιλάω με την πελάτησά μου. Και ποιος σου ανέθεσε την υπόθεση? Εγώ την ανέθεσα. Είναι ώρα με το Λουκά θα τα χειριστούν όλα. Ακούς, άκου τα. Νωράκι μου, μπορείς να μου πας σπίτι, δεν νιώθω και πολύ καλά. Ναι, πάμε. Άσε, δεν πάω. Εσύ δεν θα την πας πουθενά, να καθίσεις εδώ να ανακοινώσεις τους φίλους τα μεγαλόπνοα σχέδιά σου. Όπα, όπα. Κι άλλο μεγαλόπνο. Α, δεν τα μάθετε. Ο Μάνος φεύγει, πάει στην Αμερική. Να του πείτε τι θέλετε να σας φέρει. Αλλά τι λέω, μωρέ, αφού θα μείνει μόνιμα. Άκυρες παραγγελίες. Τι πράγμα? Θα σας τα αναλύσει όλα. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει φτιάξει και ολόκληρο λόγο. Και όταν τα ανακοινώσει τα παιδιά, παίρνει και από το σπίτι να τα απαγγείλεις και στην κόρη σου. Πάμε, Νόρα μου. Τι έγινε τώρα, παιδιά? Α, Μανού, άνδες εδώ, καλό ταξίδι. Και κοίτα να πιάσεις θέση διάδρομο, γιατί είναι πολλές οι ώρες. Ορίστε, όπως τα λέγαμε είναι. Συμβολογράφος η Καλφοπούλου, μάρτυρες πατέρας και γιος Χατζηβασιλείου και ένας Μάνεσης. Μάνεσης. Κάτσε ρε παιδί μου, το Χρήστο δεν λέει Μάνεση. Λες να είναι ποτέ άρρωστο? Διόλου απίθανο. Αυτές οι οικογένειες είχαν σχέσεις. Εμένα τώρα άλλο με προβληματίζει. Το θέμα της Μελίτας. Γιατί εντάξει, με την Εύα αποκαλύφθηκε το σχέδιο. Τι σκοπό έχει με την Μελίτα? Τι να σου πω. Ευτυχώς δεν προλάβαμε να το δούμε κι αυτό. Λες να ήταν μέρος του σχεδίου? Άβυσος η ψυχή της Αντιγόνης. Γιατί η Αντιγόνη κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ο Στέφανος ακολουθεί τη μυρωδία του χρήματος. Δεν ξέρω. Ενοχλώ. Κύριε Στόνα. Παρακαλώ, Ελέτη. Καθίστε. Διαβάσατε τη διαθήκη? Και ακόμα δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Εσείς είχατε μια ιδέα. Γι' αυτό και φροντίσατε τόσο πολύ για την ασφάλεια της Εύας. Και για το μωρό. Που ήταν πλούσιο από τη σύλληψή του ακόμα. Κι εγώ μην νομίζετε δεν είχα πλήρη εικόνα. Σκόρπιες πληροφορίες. Ακολουθούσα το ένστικτό μου. Το οποίο όμως έπεσε διάνα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε αστυνόμε. Δεν θα είχαμε φτάσει όσο εδώ χωρίς εσάς. Τώρα εσείς αναλαμβάνετε δράση. Γι' αυτό ήρθα εδώ. Να ζητήσω την νομική σας άποψη. Βεβαίως. Στη διάθεσή σας. Σας ακούμε. Αν υποθετικά μιλώντας, αναλαμβάνετε την πολιτική αγωγή στην υπόθεση του Περικλή Χατζηβασιλείου. Πόσο δύσκολο θα ήταν να καταδικάσετε την Αντιγόνη Λαζαρίδη? Είχε το όπλο του φόνου, που είναι γεμάτο με τα αποτυπώματά της. Και πολύ ισχυρό κίνητρο. Το θύμα ήταν μάρτυρα σε μια διαθήκη που θα την έθαβε, ίσως ακόμα και να την εκβίαζε. Οπότε? Οπότε και πρωτοετής της νομικής θα της έριχνε ισόβια. Ξέρετε κι εγώ ακριβώς την ίδια αίσθηση έχω. Άρα, η υπόθεση έκλεισε? Έκλεισε. Η Αντιγόνη Λαζαρίδη θα τιμωρηθεί για το φόνο έτσι όπως πραγματικά της αξίζει.